Καλησπέρα, σας ακούω. Κύριε Βίζα, πού βρίσκεστε τώρα, είστε μέσα εκεί στη φωτιά, στο μέτωπο, δίπλα? Λοιπόν, το μέτωπο είναι εδώ στη Ράχη του Καρακώστα, βορειοδυτικά της... Δεν ακούμε τον κύριο Βίζα εμείς. Είναι βορειοδυτικά της Βλάσης στο μέτωπο. Τώρα μ' ακούτε? Όχι, αν μπορούμε πιο δυνατά. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Σας ακούμε, κύριε Βίζα. Ναι. Παρακαλώ, πείτε μας, κύριε Βίζα. Το μέτωπο έχει οριοθετηθεί. Είναι βορειοδυτικά του χωριού της Βλάσης. Δεν είναι καλή κοινωνία. Δυστυχώς είναι σε δύσκολο σημείο, προφανώς. Ωραία. Κύριε Βίζα, μας ακούτε? Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Ωραία, και εμείς σας ακούμε τώρα, κύριε Βίζα. Αν μπορείτε να μείνετε κάπου σταθερός μόνο, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, είναι σταθερός. Λοιπόν, το μέτωπο είναι βορειοδυτικά του χωριού της Βλάσης. Το μέτωπο το οποίο πήγαινε προς το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμου που έχει σπίσει. Καλό αυτό. Και εδώ το έχουν οριοθετήσει τελείως οι πυροσβέστες. Είναι δίπλα από τον κ. Μητσογιάννης παρακάτω. Πετούν τα εναέρια μέσα ακόμη. Είναι δύο Καναντέρ, ένα Έριξον και ένα Μπέλ. Την έχουν θέσει που έλεγχουν την πυρκαγιά. Και περιμένουμε τώρα τη συνδρομή του εξκαφέα της περιφέρειας και μια μπολτόζας της ΔΕΗ, που το ώστε να φτιάξουν μια αντιπυρική ζώνη. Για να σταματήσουν και οι έννοιες οι οποίες έχουν εδώ πέρα οι πυροσβέστες. Εδώ τελείως προσεγγιστικά είναι γύρω στα 2.000-2.500 στρέμματα χορτολιβαδικά με χαμηλή βλάστηση κέντρων. Ναι. Κύριε Βίζα, ξέρουμε πρώτη εκτίμηση, αν έχετε μιλήσει και με τους αρμόδιους της πυροσβεστικής με κατοίκους, έχουμε κάποια εκτίμηση για τα αίτια της φωτιάς? Υποτίθεται ότι ήταν από κάποιον ξηρό κεραυνό, όπως τον ονομάζουν οι πυροσβέστες. Ξηρό κεραυνό, είπατε? Ναι, ναι, ναι. Έτσι αναφέρθηκε. Είχαμε σήμερα, δεν ξέρω και στην περιοχή, γιατί είναι ορεινά, ίσως είχαμε κάποια φαινόμενα, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Κεραυνός, εγώ δεν το ξέρω σαν φαινόμενο, αλλά για να το λένε οι πυροσβέστες, προφανώς. Έτσι. Μάλιστα. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα από ό,τι το γνωρίζω και εγώ και εσείς. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα σε περιουσίες. Αυτό είναι βασικό, έτσι, κύριε Βίζα. Ήταν μακριά από οικισμούς ή οτιδήποτε άλλο, το μοναστήρι, από ό,τι είπατε κτλ. Είναι πολύ μακριά. Το μοναστήρι πλησίασε κάπως η φωτιά, αλλά οριοθετήθηκε αμέσως και πάρα πολύ γρήγορα. Οι επίγειες δυνάμεις βοηθούν πάρα πολύ. Λίγη ένταση να δώσουμε πάλι. Και τώρα τα Καναντέρ κάνουν ρήψεις ακόμη. Κάνουν ρήψεις τα Καναντέρ, μάλιστα. Πλήρη οριοθέτηση της περιοχής. Κύριε Βίζα, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Είστε καλά. Είστε καλά όλοι σας. Καλή συνέχεια.